Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων. Με άλλα λόγια, καλώς ορίσατε στο γραφείο μου. Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, ο Στέφανος Κασελάκης στο νέο βίντεο που ανήρτησε παρουσίασε το γραφείο του στη Βουλή, μιλώντας για ένα νέο μοντέλο παραγωγής πολιτικής από τα μέλη. Εδώ στη Βουλή ψηφίζονται νόμοι. Αλλά αυτοί οι νόμοι παράγονται από κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι είναι σε κλειστά γραφεία και είναι κυρίως χειροκροτητές. Δεν πρέπει να δουλεύει έτσι η πολιτική. Σε αυτό το σύστημα εμείς βάζουμε φωτιά. Εγώ δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι θέλει να μας πει ο κ. Κασελάκης με τη σημερινή του ανάρτηση. Αμφισβητεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αμφισβητεί την αρχή της πλειοψηφίας. Και τι έχουν να πούνε και οι βουλευτές του κόμματός του, οι οποίοι και εκείνοι έχουν ψηφίσει νομοσχέδια, τι έχουν να πούν τα υπόλοιπα κόμματα για όσα είπε πριν από λίγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα μέλη θα παράγουν πολιτική με ψηφιακά μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι φτιάχνουμε κυβερνητικό πρόγραμμα όχι λίγο πριν τις εκλογές, αλλά από σήμερα. Θα τους τρελάνουμε με προτάσεις νόμων και παρεμβάσεις. Επειδή επισκέπτεται όλο και περισσότερο το κοινοβούλιο, αν και εξωκοινοβουλευτικός, ο κ. Κασελάκης να μην περιορίζεται μόνο σε βόλτες στο χώρο για να μάθει τους χώρους του κοινοβουλίου ή στο εστιατόριο, αλλά να μάθει λίγο κάποιες βασικές αρχές της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μέχρι τις ευρωεκλογές, πάρτε την προσπάθεια στα χέρια σας και όχι να έχουμε εναλλακτική. Το άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Διότι κεντροαριστερά, Πρόοδος, σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία με τον Παπά και τον Μπολάκη δεν πάνε μαζί. Την ίδια ώρα η κόντρα στην Κουμουνδούρου ανάμεσα σε νικητές και χαμένους φουντώνει συνεχώς με αρκετά στελέχη να εμφανίζονται δύσπιστα ως προς το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει ο νέος πρόεδρος. Εγώ είμαι βουλευτής, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αυτό το κόμμα, με αυτές τις αρχές. Mm-hmm. Αν γίνει κάτι άλλο, δεν θα μπορώ να συμμετάσχω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Ενωτικός απέναντι σε όλα τα στελέχη του κόμματος εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασελάκης, τείνοντας χείρα φιλίας στον Οικοφίλη, ο οποίος προημερών είπε πως είναι κάτι μεταξύ Πέπε Γκρίλο και Τραμπ. Δεν ζητήσει από τον κύριο Φίλη να το δω από κοντά. Δύο φορές μάλιστα. Είπα θα έρθει. Από την επόμενη εβδομάδα είπαμε να κανονίσουμε. Για τον κίνδυνο διάσπασης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει το σενάριο στη δική του σκέψη. Ούτε εγώ θεωρώ και σήμερα ότι είμαι ο ιδιοκτήτης του κόμματος. Με τι, το αντίθετο. Εγώ είμαι ο υπηρέτης του κόμματος. Πριν από αυτό όμως, έχει καθαιρέσει τον κύριο Θεοχωρόπουλο και τον κύριο Καλπάκη χωρίς τα αρμόδια όργανα, η κοινοβουλευτική ομάδα. Από τηλεοράσεις που λέμε. Ναι, ήταν πολύ άκομψο ότι δεν τους ενημέρωσε. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ και στο ερώτημα αν υπάρχει θέμα ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ, το 58% των ψηφοφόρων του κόμματος απάντησε σίγουρα ή μάλλον ναι. Και μόλις το 32% σίγουρα ή μάλλον όχι. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στο 32,5%. Στα ίδια επίπεδα με τις εκλογές του Ιουνίου παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 17% και 10,5% είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν ΚΚΕ 7,5%, Σπαρτιάτες 3,5%, Ελληνική Λύση 5% και στο 2,5% κινούνται η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας με πληροφορίες για το παρασκήνιο αυτής της σύγκρουσης που μένεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται ότι η τελική αναμέτρηση θα γίνει στο συνέδριο. Αντώνη, όποτε γίνει και αυτό. Ναι, και όλο το παιχνίδι παίζεται γύρω από το συνέδριο. Γιατί από την εσωκομματική αντιπολίτευση εκτιμούν πως η πλευρά του κυρίου Κασελάκη κλωτσάει τον Τενικεδάκη, θέλει να κερδίσει χρόνο έτσι ώστε να εδραιώσει την κυριαρχία του στο κόμμα. Γι' αυτό σήμερα είδαμε μέλη από την Ομπρέλα να στέλνουν έτοιμα στους δύο γραμματείς και να λένε άμεσα σύγκληση πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να δούμε πού πάμε. Γιατί είναι το όργανο το οποίο αποφασίζει τα πάντα. Και είχαμε αυτό το άτυπο debate να απαντούν οι κομματικές πηγές στην Ομπρέλα και να λένε ο κ. Κασελάκης θέλει να γίνει πολιτική γραμματεία. Απλώς την άλλη εβδομάδα θα πάει στην Κύπρο, θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, η επόμενη συνεδρία θα είναι η πολιτική γραμματεία. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη δυσπιστία. Γιατί σίγουρα το συνέδριο, όπως είπες και εσύ, θα είναι αυτό που θα κρίνει τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.